πάλι. Επιμένει ο Φρακουλάκης, γύρισε πιο πίσω, Πατινιώτης. Πατινιώτης, ο οποίος θα δει την κίνηση που θα γίνει από τον Φρακουλάκη. Αριστερά ο Φράγκη θα βγάλει την σέντρα, η μπάλα κοντράρει στα πόδια του Τερζή. Κόρνερ για τον Όφη, το τέταρτο. Έχουμε αρχίσει να κρατάμε από την αρχή το μέτρημα, θα λέγαμε, ώστε να ξέρουμε ακριβώς τα κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για τον Όφη, ένα ακόμα στο παιχνίδι. Από τα αριστερά η καρδιά της άμυνας θα δεχτεί μεγάλη πίεση. Οι κόντρες από πολύ κοντά δεν μπορεί. Περογαβράκη στο σουτ κοντράρι, μπάλα, μεγάλη ευκαιρία. Τι έγινε σε αυτή τη φάση? Ο Όφη πλησιάζει στον κόλ και πάλι με τον Αλέξη Περογαβράκη. Και ένα ακόμη κόρνερ ασφαλώς για την κριτική ομάδα, η οποία εδώ βλέπουμε το replay. Ήταν μια ανάσα από το κόλ. Είδατε, με νύχια και με δόντια τερματοφύλακας και άμυνα έδωσαν τη λύση για τον εθνικό. Και στη συνέχεια φυσικά ήταν η προσπάθεια του Περογαβράκη. Το κόρνερ για τον Όφη, στο οποίο πάει ο Μιχάλης Φραγκουλάκης. Φραγκουλάκης θα φέρει την μπάλα στην περιοχή, εκεί όμως πέρασε. Για να δούμε, συνέχεια με τον Κιάσο. Κιάσος θέλει να ξεφύγει από τα δεξιά, θα τα καταφέρει, αλλά έχει κάνει φάουλ. Υπάρχει υπόδειξη από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Τσαγκαράκη. Δεν αφήνει τον Κιάσο να ολοκληρώσει την προσπάθειά του ουσιαστικά. Εδώ είδατε ξανά το replay της φάσης. Ο Κιάσος, είπαμε ότι περνάνε πολλές